Και τώρα παρακολουθήστε το μεγάλο αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακού για το Super Cup. Έχουμε τερματοφύλακα τον Ηλία Ατματζίδη. Νούμερο 2 Βασιλόπουλος, 3 Καραγιάννης, 4 Μανολάς, 5 Σαμπανάτζοβιτς, 6 Παπαϊωάννου, 7 Αλεξανδρής, 8 Σαβεύσκη, 9 Δημητριάδης, 10 Σλίσκοβιτς, πρωτοεμφανίζεται με τα χρώματα της ΑΕΚ στο ελληνικό κοινό, και 11 Πατίκας. Για τον Ολυμπιακό, τερματοφύλακας ο Μίρτσος. Νούμερο 2 Παχατουρίδης, 3 Καραταΐδης, 4 Μιτσιμπόνας, 5 Κούσουλας, 6 Τσαλουχίδης, 7 Λιτόφσενκο, 8 Τσιαντάκης, 9 Προτάσοφ, 10 Καραπιάλης και 11 Μπατίστας. Διαιτητής του απόψινού μεγάλου αγώνα είναι ο κύριος Νικάκης, ο διεθνής από το Αγρίνιο. Αλεξανδρής, Καραγιάννης, ελέγχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, έστω και με δυσκολία. Γίνεται όμως το λάθος και για να δούμε εδώ το Σαβεύσκι. Σαβεύσκι μπαίνει μέσα, γυρίζει για να δούμε. Η μπάλα στο δοκάρι από το Σλίσκοβιτς, στη συνέχεια με τον Αλεξανδρή. Νέο σου και η μπάλα στα δίχτυα. Φοβερό γκολ από τον Αλεξανδρή για την ΑΕΚ στο 31ο λεπτό. Βλέπουμε εδώ πώς πανηγυρίζει. Μια προσπάθεια της ΑΕΚ συνεχείας. Και ο Αλεξανδρής στο δεύτερο σουτ που επιχειρεί ως αυτή τη στιγμή στο μεγάλο παιχνίδι δίνει το προβάδισμα της ΑΕΚ υπό τις επιθυμίες και τις λιτογραφιές των οπαδών της που βλέπουμε εδώ. Πράγματι αυτή η προσπάθεια της ΑΕΚ με τον Σλίσκοβιτς την πρώτη φορά που είχε την αδικία, ξαναβλέπουμε την πολύ ωραία κίνηση και την πάσα το δοκάρι του Σλίσκοβιτς. Η ατυχία της ΑΕΚ, έρχεται όμως εδώ ο Αλεξανδρής, κοιτάξτε με ένα πάρα πολύ δυνατό δεξιό σουτ, ένα δυνατό δεξιό σκροπ. Ευνηδιάζει τον Μίρτσο, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο Αλεξανδρής από μια άλλη κάμερα. Ξαναβλέπουμε την πολύ ωραία ενέργεια του Σαβεύσκη, το δοκάρι του Σλίσκοβιτς, το γκολ του Αλεξανδρή. Έτσι λοιπόν στο 31ο λεπτό η ΑΕΚ προηγείται του Ολυμπιακού με τον γκολ που βλέπουμε για μια ακόμα φορά. Λιτόφσενκο λοιπόν εκτελεί η κεφαλιά και τον γκολ από τον Μπατίστα. Και τον γκολ της ισοφάρισης από τον Μπανιέλ Μπατίστα. 2-3 λεπτά μετά το άνοιγμα του σκορ από τον Αλεξανδρή, έρχεται ο Ντανιέλ Μπατίστα να ανταποδώσει τον γκολ για λογαριασμό του Ολυμπιακού, να κάνει έτσι το σκορ υπό τις διαμαρτυρίες των παικτών του Σλίσκοβιτς και του Δημητριάδη προς τον επόπτη γραμμών. Για να ξαναδούμε όμως τη φάση. Τυπιέται το κόρνερ από το Λιτόφσενκο, γίνεται η κεφαλιά και ο Μπατίστα με γυριστή κεφαλιά παραβιάζει την εστία του Ατματζίδη, καθώς τη φάση έχει αναμειχθεί και ο Τσαλουχίδης. Ξαναβλέπουμε λοιπόν από μια άλλη κάμερα και μια άλλη οπτική γωνιά τη φάση αυτή. Δείτε λοιπόν, κοιτάξτε, ο Μπατίστα με την γυριστή και θα έλεγε κανείς τυφλή, αλλά δεν υπάρχει και άλλος τρόπος να ενεργήσει κανείς εκεί. Σήκωσε την μπάλα, ανέβασε την τροχιά της, ευνηδίασε τον Ατματζίδη. Έτσι λοιπόν έκανε στο 34ο λεπτό, με τη φάση που ξαναβλέπουμε, το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Κεφαλιά από τον από τον Κούσουλα, θα δούμε τη φάση. Και είναι γκολ. Είναι γκολ από τον. Καταλογίζεται τον γκολ, ενώ οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν και φιλάν τον Τσαλουχίδη, τον αρχηγό τους, που σε αυτή τη φάση με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Ατματζίδη στο 13ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Για να ξαναδούμε όμως τη φάση. Δείτε εδώ πετάγεται ο Τσαλουχίδης, ναι, ευνηδιάζει, νικάει τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, η μπάλα σαφέστατα έχει περάσει από τη γραμμή της κυτρινόμαυρης εστίας. Έτσι ο Ολυμπιακός προηγείται με τον γκολ του Τσαλουχίδη, του Γιώτη Τσαλουχίδη λοιπόν, με τον γκολ αυτό στη φάση που ξαναβλέπουμε, δίνει το προβάδισμα. Βέβαια καμία αντίρρηση παρά την προσπάθεια του Καραγιάννη να αποκρούσει. Και βρίσκει τον Λιτόφσενκο. Καραπιάλης, για να δούμε. Πολύ ωραία η κίνησή του και η προσποίησή του. Κάνει το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα.
Ένα ακόμα γκολ για τον Ολυμπιακό. Το τρίτο με τον Βασίλη Καραπιάλη. Στο τρίτο του σου την μπάλα καταλήγει στα αντίπαλα δίκτυα και ο Ολυμπιακός ανεβάζει το δίκτυο του σκορ σε 3-1 μέσα σε 2 λεπτά, δηλαδή μετά τον γκολ του Τσαλουχίδη. Έρχεται ο Καραπιάλης να τριτώσει τα τέρματα. Στη φάση που ξαναβλέπουμε δείτε την πολύ ωραία κίνηση και την ακόμα ωραιότερη προσποίηση του Καραπιάλη και βέβαια το επισφράγισμα αυτής της εντυπωσιακής ατομικής του προσπάθειας με τον γκολ που ευνηδίασε τον Ατματζίδη. Για μια ακόμα φορά μας δίνει ο τηλεσκηνοθέτης μας το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού. Βασιλόπουλος, Σαμπανάτζοβιτς, Μανολάς, Καραγιάννης. Ακούω τον Παύλο, έχει μπει ένας φιλάθλος. Έχει μπει τον Βασιλόπουλο, ναι. Θα δούμε, θα έχουμε, οπωσδήποτε θα πρέπει να μπουν τώρα. Να τον λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ο παδός της ΑΕΚ, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να εκφράσει την αγάπη του προς τους παίκτες της ΑΕΚ. Εν πάση περιπτώσει η αγάπη για την ομάδα και για τους παίκτες. Δεν νομίζω ότι είμαι μέσα στο γήπεδο, κύριε Τσόχο, κύριε Τσόχο. Είμαι μέσα στο γήπεδο. Ακούω, Παύλο. Βάζω το μικρόφωνο. Αυτό το μάρο Ακούτε τι λέει ο φίλα ο παδός. Μπράβο, σε κατάσταση απόγνωσης ο νεαρός οπαδός, φανατικός οπαδός της ΑΕΚ, ζητάει από τους παίκτες της ομάδας του να κάνουν κάτι για να ανατραπεί η σε βάρος τους κατάσταση. Κοιτάξτε την έκφραση του προσώπου του νεαρού αυτού. Ο παυσέ όμως ο Καραταΐδης, ο Καραταΐδης που εντυπωσίασε με τις επεμβάσεις του στο ψηλό παιχνίδι. Το τελευταίο σφύριγμα, το τελευταίο σου το Μανολά σταμάτησε τη μέση. Ο Ολυμπιακός δέχεται ο νικητής της ΑΕΚ εδώ, ο Μανολάς και οι άλλοι παίχτες. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός νικητής της ΑΕΚ κατακτά το Super Cup, το Super Κύπελο. Έτσι αναδεικνύεται η κορυφαία ομάδα της περισσινής περίοδου. Σε ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνουμε, που είχε διαστήματα καλής ποιότητας, βεβαίως δεν έλειψαν οι κάποιες στιγμές αμίας. Δεν ξέρω αν ο Παύλος Παπαδημητρίου, αυτοί θα μου πούν, εδώ οι οπαδοί του Ολυμπιακού χειροκροτούν. Ο Ανδρέας Δημάτος λοιπόν έχει τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, να ακούσουμε τι έχει να του πει. Ηλία Ατματζίδη, θα ήθελα να μου πεις πώς είδες το παιχνίδι από την πλευρά σου και αν δίνεις τον εαυτό σου ευθύνη για 3 γκολ. Είμαι κουρασμένος, αφήστε με. Καμία δήλωση από τον Ηλία Ατματζίδη, στεναχώρια αλλά και η κούραση. Το μικρόφωνο και πάλι στον κύριο Τσόχο. Ο Ατματζίδης λοιπόν δεν θέλησε να κάνει καμιά δήλωση. Σεβαστή όταν ένας παίκτης έχει δώσει τον καλύτερο του εαυτό σε αυτά τα 90 λεπτά.